Καλησπέρα, παιδιά. Πάμε να κάνουμε ένα τεστ προσομοίωσης για τις εξετάσεις για τα μουσικά πανεπιστήμια με το νέο σύστημα. Έχω φτιάξει ένα ηχητικό, θα το βάλω να παίζει και από πάνω θα σημειώνουμε τις σωστές ασκήσεις, τις σωστές απαντήσεις. Καλώς ήλθατε στην εξέταση του μαθήματος Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Λοιπόν, τα πρώτα. Αλφα ομάδα ερωτημάτων. Είναι διαστήματα. Αναγνώριση διαστημάτων. Οπότε έχουμε δύο ερωτήσεις multiple choice. Ερώτηση Α1. Multiple choice. Ωραία. Αυτό θα παίξει τρεις φορές σε όλες τις βερσιόν. Εγώ θα το κόψω στο μοντάζ για να μην μας φάει πολύ χρόνο το βίντεο. Ερώτηση Α2. Ωραία. Άλλο ένα διάστημα multiple choice. Έκτη μεγάλη. Ερώτηση Α3. Ωραία, στο Α3 πρέπει να γράψουμε την νότα και λεκτικά το διάστημα. Οπότε γράφουμε εδώ ένα ντο. Γράφουμε και το διάστημα. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση Α4. Ωραία, ακόμα ένα. Ωραία. Θα να γράψουμε εδώ. Αυτό. Το. Πάμε στη β' ομάδα, στην οποία έχουμε συγχορδίες, ξανά στα πρώτα δύο από multiple choice. Β' ομάδα ερωτημάτων. Αναγνώριση συγχορδιών. Ερώτηση β1. Ωραία, ελαττωμένη συγχορδία διμινουήτα. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση Β2. Αναγνώριση χωριών ξανά, multiple choice. Εδώ, μία τρίφωνη μείζωνα. Πάμε επόμενο. Ερώτηση Β3. Εδώ πρέπει να γράψουμε τους φθόγκους και ονομαστικά τη συγχορδία. Δηλαδή, πάνω από το μη ύφεση πρέπει να γράψουμε ένα σολ. Ένα σι ύφεση και ένα ντο. Ντο ελάσσονα με μικρή έβδομη σε πρώτη αναστροφή. Ερώτηση Β4. Μάτζευτά και μπορούμε να γράψουμε εσύ μίζωνα. Major 7 ή ολογράφος ή μίζωνα με μεγάλη έβδομη, ό,τι θέλετε. Γάμα ομάδα ερωτημάτων. Αναγνώριση μέτρου και αρμονικών διαδοχών. Ακούμε απόσπασμα ηχητικό, γράφουμε απλά. Ερώτηση Γ1. Το μέτρο. Ωραία, τρεις φορές θα παίξει αυτό. Πάω παρακάτω. Ερώτηση Γ2. Αυτό είναι
τελευταίο που ακούσαμε είναι ένα παραδοσιακό το χυμαριώτικο, είναι σε μια εκτέλεση του Δημήτρη Μιστατίδη από το προφίλ του στο YouTube. Το πρώτο είναι ένα ποντιακό. Πάμε στο γάμα 3. Ερώτηση γάμα 3. Ωραία, κλασική διαδοχή χορδιών. Απλά... αυτή τη φορά γράφουμε εμείς την διαδοχή σε αντίθεση με άλλες χρονιές που πάλι επιλέγαμε από multiple choice. Άρα το είδος τονικότητας είναι μείζωνα. Καλύτερα με γράμματα γράψεις το μείζωνα, όχι με το συν. Και είχαμε πρώτη, τέταρτη σε έξι, πέμπτη της δεύτερης, δεύτερη και πέμπτη μεθ' εβδόμηση. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση γάμα 4. Αυτό το παράδειγμα σε ελάσσονα. Υπενθυμίζω πως τα παραδείγματα ακούγονται τρεις φορές, απλά για συντομία, για να μην πάρει το βίντεο διαστάσεις. Τις υπόλοιπες δύο δεν τις αφήνω να παίζουν συνήθως. Πρώτη 6-4 και πέμπτη μεθ' εβδόμηση. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Δέλτα ομάδα ερωτημάτων. Ρυθμομελωδική υπαγόρευση. Για αυτή την άσκηση έχουν δοθεί οδηγίες από το Υπουργείο για το πώς ακριβώς, ανάλογα αν θα είναι 6 μέτρα ή 4, πώς ακριβώς θα ακουστούν τα αποσπάσματα. Για την ερώτηση δέλτα και μόνο, δεν θα κόψω τίποτα στο μοντάζ. Θα αφήσω όλη την άσκηση να ακουστεί για να δείτε καλύτερα πόσες φορές ακούγεται το κάθε δίμετρο ολόκληρο. Πάμε να το δούμε. Μελωδία εκτάσεως 6 μέτρων. Θα ακουστεί ολόκληρη η μελωδία. Ωραία, άρα ολόκληρη. Ωραία, πρώτη φορά ολόκληρη. Ακολουθεί το πρώτο δίμετρο σε δύο επαναλήψεις. Τα δύο μέτρα δύο φορές. Ωραία, σολ σολ, ρε 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 ντο ρε. Δύο φορές παίχτηκε το πρώτο δίμετρο. Ακολουθεί το πρώτο δίμετρο σε σύνδεση με το δεύτερο δίμετρο. Άρα τα πρώτα 4. Ακολουθεί το δεύτερο δίμετρο με μία ακρόαση. Το δεύτερο λέει ότι θα παίχτει μόνο μία φορά. Ακολουθεί το δεύτερο δίμετρο σε σύνδεση με το τρίτο δίμετρο. Τα 4 τελευταία. Ακολουθεί το τρίτο δίμετρο σε δύο επαναλήψεις.
Θα ακουστεί ολόκληρη η μελωδία για τελευταία φορά. Ωραία, όλο μαζί στο τέλος. Ωραία, αυτό ήταν το κομμάτι του Dicté. Τα επόμενα που ακολουθούν είναι ένα θέμα αρμονίας που θα έχει η εξέταση, στο οποίο εδώ στο δικό μου τεστ έχω βάλει μία μελωδία από το 1987. Επίσης το ερώτημα ε2 έχει μία άσκηση που πρέπει να δημιουργήσετε μία αρμονική διαδοχή. Εδώ τώρα στο παράδειγμα δίνονται 6 μέτρα, από τα οποία ξεκινάμε στη φάδη ελάσσονα και μας ζητείτε να πάμε με τέλεια πτώση στην τονικότητα της λα ελάσσονας με αρμονικό ρυθμό τετάρτων και μισών. Το τελευταίο παράδειγμα, το ε3, έχει αρμονική ανάλυση σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, στο οποίο ζητείτε η τονικότητα, και κάτω από το απόσπασμα θα υπάρχει αρρύθμιση πάνω από την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε βαθμίδες, ας πούμε, πρώτη, και πάει λέγοντας. Αυτά για το τεστ. Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις φέτος και τα λέμε.